Καλησπέρα σας. Νάτο, με το καλησπέρα σας το βάλε. Ο κύριος Καλήμαχος εδώ με το 9 θα κάνει τέτοιο όρθιος. Λοιπόν, παίζει ο Καλήμαχος με τα κόκκινα. Ποιος το βάλε? Σπανόπουλος. Εντάξει, ωραία, δεν πειράζει να κάνει το σπάθλο. Απέναντι στους Cashman Records. Α, μην πεις αυτούς που είναι στον πάγκο, τώρα σου παρέψει. Για τρεις. Το Μάμαλης. Ένα, τρία. Από καινούριος. Καραμοίκης. Ο Κώστας. Ο Κώστας παίζει. Όχι, τι δύο είναι εδώ. Αυτός ο Χρήστος, άλλος. Ο Χρήστος το βάλει. Ωραία. Καραμοίκης, Κώστας, Χρήστος. Ο Κορόγιαννης και... Αβαράκης. Τι έπαθε. Μάμα, σας το έχισε. Και ο Σπανόπουλος που έδεψε. Τι είχαμε αλλαγή κιόλας. Το 69 τελικά ο Πέτρος θα παίξει αύριο. Ο Αντωνίου είναι με το 69. Και ο τέταρτος από τους Καλήμαχους το 7. Ο Παπουτσής. Αυτή είναι η τέσσερις κόκκινη. Τι έγινε. Δεν έχω παράξει μισή σκόκκινη. Γιατί αγόρι μου. Δεν ξέρω. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Καραμοίκης, αυτός ήταν μείνω ο Κώστας. Ο Κώστας, τώρα μου είναι. Έλα ρε, μην μπερδεύεις. Πώς θα το σώσουμε αυτό εδώ πέρα, ναι, γιατί... Ο Βοράς! Κόβει τις μισές φάσεις. Αβαράκης. Βαράκης. Α, Βαράκης. Σκέτο. Σκέτο. Μέτριο με μαύρη τον πίνω εγώ. Λοιπόν, με follow το έβαλε ο Κοκορόγιαννης. Δεν ξέρω τι κάνει, εμπλαμμένο το παιδί μάλλον. Με τέτοιο κούρεμα έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα. Μάμα... Μάμα αλήθεια το 3-5. Καραμποίκης αυτό. Καραμποίκης. Καραμποίκης. Καλά το είπα λοιπόν. Καραμποίκης. Ο Χρήστος το έχασε. Αντωνίου. Αύριο παίζεις, ε. Ναι. Κρίμα. Κρίμα. Κατεβαίναμε τσιχό. Κρίμα ακούγεται. Εντάξει, το παιδάκι αυτό δε. Ο κύριος Αβαράκης μπορεί να έχει το μυαλό του. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν είχα περάσει τον πόντο στον πίνακα. Δεν είχα περάσει από εμένα. 4-6 τώρα. Δεν είδα. Ωου. Ωραία σύγκρουση αυτή. Ο Μπέτρο. Το Κορόγιαν Καθοχή, Καραμποίκης, ο Κώστας. Ου. Ο Χρήστος ακόμα πιάνει τη μύτη του, πρέπει να τα δεκολιόμενα. Τι έκανε. Έστρωξε δεξιά, έστρωξε αριστερά, ο Παπουτσής. Το Κορόγιαν Καθοχή με το follow αστοχή, με νέο follow θα πάρει το follow. Έξι όλα. Το
πάμε, τώρα έχουμε αλλαγιώδη. Ο Αντωνίου βγαίνει. Ο Ρούσος μπαίνει. Μέσα. Βαράκης 7-8. Ε, τι 7-8, τα όλα. Αλλάζουμε το 7. Μάμα λες αυτό είσαι. Που αλλού έχουμε μάμα λέει. Που αλλού έχουμε μάμα λέει. Τα τσαμπλίτς. Ναι, είσαι εσύ. Ο Κοκορόγιανης πάλι άτοχος το λέει στο φόλο. Ο Κοκορόγιανης έτσι όπως πηγαίνει ήταν. Δεν ξέρει το γήπεδο, στο γήπεδο πέντε. Λες. Άστο μου το μελετά που έχω. Έλα λίγο να σου πω κάτι. Εντάξει, τα ακούω για πάντα. Όχι. Δεν θέλω να δω τον νιώσει. Γιατί το κάνεις και με ένα γελάκι. Γέντα λίγο εδώ. Λοιπόν, 17 έχει γίνει το σκορ. Λάθος. Το έκανα μόνοι μου την καλή καρδιά. Κι εγώ με την καλή μου καρδιά το κάνω. Κοκορόγιανης, αφού τα χάνει κάτω το καλάθι, πρέπει να τα βάλει το σουτάρι από το τρίποντο. 12-7. Μάμα λύς. Βαράκης, ναι, 13-7. Παπουτσής για το 13-8. Σε αστοχή ο Χρήστος, λέει για τα γαλλικά της μπάλα, έχει περάσει με το 9. Ο Φλάμπουρας. Ε, αυτό γιατί δεν το κλείνεις αγόρι με εδώ πέρα και είναι σαν ήττα. Φοβερή φάση πήγα να... Ναι, ο Κοκορόγιανης. Θα του πούμε να ηρεμήσει. Ναι, μάλλον λίγο γιατί είχαμε... Αφού έπεσε το έβαλε. Δεν καραμποήθηκες. Δεν πειράζει, θα λέμε το επίθετο και θα μαντεύει ο κόσμος. Σπανόπουλος για το 15-12, ο Χρήστος τώρα το χάσε.
Λαμπούδα. Λαμπούδα. Θα το πάρει το σκάι από την βολή, αστοχή. Κοκορό Γιάννης. Όχι αυτό. Φοβερή ενέργεια, στόχισε. Έγινε σπουδά για τον rebound. Βαράκης το πήρε και το έβαλε. Ζητάει αλλαγή ο Φλάπουλας. Μπήκε ο Κώστας, το μικρό. Αλεξίου Κώστα. Αλεξίου. Μάμα, λοιπόν, μέσα. Ασταμάτητος, 16-13. Δεν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα του Αλεξίου στον Χρήστο. Λίγο Σάικο Βαράκης από την φάση μου φάνηκε εμένα. Χρήστος με τη μέσα στο εκεί. Μάμα της το rebound. Για το κλέψιμο ο Κώστας δεν τα κατάφερε. Αλεξίου. Είναι λίγο τεράστιο το τσάκι, μου φαίνεται με. Το Αλεξίου το τσάκι. Μάμα λες για τρεις ήταν. Άιβερσον. Τι Άιβερσον, αυτό είναι... Ήταν για τρεις του Μάμα Λί, όχι για ένα. Για ένα. Απ' έξω είναι 19-14. Δεν έβγαινε. Για τρεις μέσα. 21-14. Λίγη δυσκολή περίοδου. Μπροστά η Κασμάνη. Λοιπόν, φάουλ. Βαράκης. Όποιος κάνει γραμμές έτσι σημαίνει ότι είναι κομπλεξικό. Καλά δικεφάλαιο από τον Χρήστο. Πάλι μεταξύ τους οι Τζόκερς. Προς 3-14. Το βρήκες ρε. Ωραία, ξαναβάλτε το ρε παιδιά, ξαναβάλτε το, τελειώνω. Ποιος το βάλε. Παιδιά μου το πήγε. Το. Μανάλης. Μάμαλης. 24-15. Σε ένα μπέλι, έχουν γίνει κηδείες σε ένα θέμα. Έχουμε φάει μπορούντι, εμείς είχε φτάσει στην οροφή το άκαλος. Πανόπουλος δεν μπορεί. Yeah.
Αυτός είναι εδώ, αυτή είναι δικιά μου. Εδώ μήπως τη δικιά σου. Αυτή είναι δικιά μου. Ψάξα και τη δικιά μου, θα στον κλείψω. Αυτός που έχει μπει είναι ο... Κλειδική, τι λες εδώ. Αυτό. Κατσαρόλι, πώς το εδώ τι είναι. Κατσακόλι. Τι λέει. Κατσακόλι. Είναι αυτός που έχει μπει να το τατουάζ. Το 45 ή το φοράνε δύο μεγάλοι, γι' αυτό σε ρωτάω. Αυτός πήρε τη δεύτερη φορά τη φανέλα του 45 να ξέρει. Σε παίρνω, τι πάει. Το που πάει. Ηλία. Πού το είχε. Μπήκε. Βλέπε λίγο, γιατί παίρνω τον άλλο. Δεν είδα. Έλα, αργό, έλα κάτι τώρα. Εγώ έπρεπε να βλέπω, πάσαμε το 25-15 τώρα από τον Κώστα. Και 27-15 από τον Χρήστο. Και 28-15 από τον Βαράκη. Πού μωρέ το είχε το 10. Αυτό είναι σε Βαράκη με τον rebound. Σουτάρει στο 29-15. Αυτό έχουν καλή μαχή ο Μάμαντ και αυτός. Παπουτσής, καλά. 29-16 μετά από όλα καλά. Και καλή μαχή. Κώστας. Για το Χρήστο μέσα. 31-16, double score, παρά ένα είναι. Φάουλ και της ο Μάμαλης. Μου θες αφήσει το γραφείο. Το Κορόγιαννης νέο φάουλ. Βαράκι θα το άστοχο του Μάμαλη. Κώστας. Πέρασε εύκολα με το αριστερό, αφήνει πάρα στο καλάθι. 32-16 τώρα έχουμε τα μπισκόρ. Πώς θα το βρει ρε, με δουλεύει και εσύ. Πώς θα το βρει, θα το δει στα χέρια. Έλα ρε. 33-16 λοιπόν. Και 33-17 από το Μάμαλι. Τώρα που θα κάτσεις όμως, άστο αυτό. Καλά, αυτό είναι αυτό. Εντάξει, το ξέρω. Δεν μπορείς να τα κάνεις και τα δύο. Γιάννης για 3, 35-17. Εκεί δεν είναι, το είπα. Ε? Δεν είναι εδώ. Δίνα τα είχαμε. Ο Κώστας αυτό έχει...
Παπουτσί, Αντωνίου Αστοχή, Κώστα στο rebound. Ο Χρήστος για τρεις, όχι. Το Μάμαλης. Μπαλάς χαμένων επιθέσεων εδώ και δύο λεπτά. Οχου, τι έκανε ο Αντωνίου. Το Κορόγιανης για τρεις και αυτό μέσα. Καλώς. Σε 7-17. Όλοι, άλλη ούπ από τα δέκια. Δεν και αυτά με το ανάποδο λέει από. Πήγε στο γραφείο. Για τα 9-18 από το Μάμαλι. Κοκορόγιανης θα βάλει άλλο ένα, 41-18. Κοκορόγιανης τώρα δεν θα μπει. Τα 1-19, μεγάλη διαφορά παράγει στο κάνει το 42-19. Έκανα... Καλά, εντάξει, δεν παίζει. Λάμπουρα σε αυτό το σύν, που λέγεις την όνοση μπέκτες, θα φτάσει αυτό. Ο Χρήστος απ' έξω είναι ιδιαίτερα εύστοχος. Το προηγούμενο έβαλε 13. Αποτσίς άλλο ένα. Και Βαράκης για το 43-20. Μιλία. Μιλία. Ρε φίλε τώρα να τρελαθώ. Πάρε το Ηλία. Έχει σηκώσει 4 φορές την πλούτα και δεν είναι από κάτω, λέει να βαλιστεί. Είναι τώρα τρελαίνομαι. Άμα το είχαν πάρει κατά λάθος θα το σκόρ. Κι άλλο τρίποντο, από τον Κώστα, 45-20. Άντε πα... Σηκώσαμε, 5 φορές. Σπανόπουλος. Χτυπάει κανονικά. Ναι, χτυπάει. Το χορό για να το φέρουμε. Εντάξει, έλα, σένα λεπτό. Παύλο Μάμαλης. Και μία βολή. Κώστας αστοχή, βάλανε έξω, στάει σε όλη τα θέλη για τον ημίχρονο. Φοβερό ημίχρονο από τους Καχμάνη.
46 πόντι. Πανόπουλο θα το έχει, μάμα λέει. Όχι. Έχει την χρόνο σε λίγο μαζί. Ξεκινήσαμε τη δίδυτη περίοδο. Μπλοκ του Βαράκη πάνω στο Μάμαλη, στα ίσα. Βαράκης αστοχή, Παπουτσής, Μάμαλης. Δεν το σηκώνει. Δεν θα το σηκώσει. Λες Βαντακή, πού το έχεις αφήσει να το πάρει άλλο. Δεν μέτρησε νομίζω το καλά. Μόνο φάω. Δεν είναι σίγουρο εδώ. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ο μαλακά. Και τα δύο. Μαγιόρκα. Όχι. Ναι, ναι, μα μία, δύο, Άρα δε 7-22. Τώρα. Εδώ και να στο πήρε κάποιος δύσκολο. Και καταλάβω αυτή τη φορά, αυτό πήραν, δεν γίνεται αλλιώς. Και δεν το σκόντε. Και εσύ. Για να σκοτήσω. Πώς στείλεις τους αρχηγούς που παίζανε. Δεν ξέρω αν έχεις βάλει σε καμιά τσάντα, μπορεί να μην το βλέπεις. Ο Κώστας θα πάρει το φάουλ. Πάτα για να σήκωσε τρίο. Κάνει ό,τι γουστάρει ο Αρνό, δεν μας έβαλε. Μπλοκ, το χώρο για να μην... Που έρχεται το είχε πετάξει να σκοτώσει. Την είχα κόψει στην πλάκα. Στην γραμματεία. Ναι. Αμέ, μόλις μου έλεγε έλα γραμματεία, έλα εντάξει πάρα. Για την τσέπη σου. Βλέπετε. Βαράκι. Τι είπες, ρε. Βλέπετε, λέω. Θα χάσουμε πάλι. Λογραφία. Έχω βγάλει. Από τα βλεγούμενα. Από τα βλεγούμενα, τις είχαμε στο κινητό του Αρνό. Όχι. Ο Αρνός είναι χρειόμετρα. Ο Αρνός έχει συνδεδεμένα όλο το κινητό μου. Το κορόγια. Τα έχω συνδεδεμένα όλο το κινητό, δηλαδή τα mail τα πάντα. Εγώ έτσι θα πω. Έτσι θα αγαπήσω. Τέκα! Μάμα αλήθεια δεν θα πω. Εγώ πάλι στο κινητό δεν ξέρω κανένα κωδικό. Πέντε! Κάπου έτσι είναι κι εγώ. Δύο δευτερόλεπτα! Χρήστος, 49-25. Λάμπουρα για τρεις αστοχή. Αιώνια τα δύο. Βαράκι, θα βάλει ακόμα ένα. Γιατί έβαλε δύο. Περίμενε 26 λοιπόν. Α, γι' αυτό έβαλε δύο. Σε λέει να το βάλει. Ξέρω τι κάνω, αλλά τώρα το κινητό μου παιδιά θα το βρούμε, μήπως θα τσουχαριστεί. Αυτό θα τσουχαριστεί, παιδιά. Έλα. Ρίξη, ξέρεις, δεν είναι συνήθεια στο κουμπερό. Στο σταυρό που σου κάνω, δεν το έχω πάρει. 51-27.
Μπορώ για να διαβλήσω. Λοιπόν, το έχεις δίνει, πες. Πέστε καμιά τσάπη. Μάμα λύς, άλλο. Παλεύει ο μάμα μόνος του. Δεν είναι και κανένα δίνει το μάμα. Βαράκης για το 52-28. Μπορεί να τον μπέρδεψαν με υλικό τους. Κοίτα το βλέπουμε. Τι? Μου λέει που το έχεις το κινητό. Και μου λέει αφήστε. Βαράκι. Δεν μπορείς να γυβάσεις το δούλο. Ναι, γάγι, σήκω. Το έχει πάρει ο Μπίλ για να γυβάσεις. Ο Μπίλ το έχει πάρει. Καλά, παιδί. Τι κάνεις. Πες με στήκω τα σημερινά. Α, όχι ξαφνικά. Βαράκι. Βαράκι και έκπληξη του φλάμπουρα από τον πάγκο. Θα τις ψάξω όλους μια, δεν φύγει κανένας πόνο. Έλα. Γραμμό. 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 Βαράκι. Πήγε εκεί. Να έχουμε ένα πλοίο, έπαιξε το άλλο. Το κάνει. Είναι βρίσκομαι τώρα πιο πολύ. Εντάξει, βλέπε και λίγο. Μετούζα από Πετράν. Έλα Πετράν, κάτσε λίγο να ψάξω. Έλα εντάξει και να κάνω την περίοδο και να μπαιδεύω. Όχι δεν πήγε, φάουλ. Και μία βολή. Υπάρχει και λίγο επικοινωνία. Η βολή του Κοκορόγιαννη. Μα μάλιστα από την άλλη βολές. Αυτό ποιανού είναι. Πάρ' το. Πάρ' το γιατί κινδυνεύει. Θα πω μπαμπάω που τα τρώει όλο. Μάμα λύσα, αφού ας τόλισες τη βολή, πήρε το επιθετικό rebound. 53-31. Βαράκης, 54-31. Βήματα. Ελλάς και Αντωνίου βήματα ήταν. Ωραία φάση, δεν μπήκε από Χρήστο. Το Κορόγιαννης μέχρι μέσα με το αριστερό, 55-31. Δεν μιλάει ωραία. Λίζα το έχει πάρει κανένας που παίζει τώρα για τον Κορόγιαννη. Εδώ είναι η τελευταία σου ελπίδα. Όχι. Τι φαντάζεις. Όχι ρε, είμαι ήταν εδώ. Αφού το ήρθα. Μέχρι τι ώρα το ήρθα ακριβώς. Μέχρι που άρχισε τη γραμματεία σου. Όταν έκανα εγώ γραμματεία το είχες πάνω σου.
πρωτάθλημα. Άρα η μόνη περίπτωση αυτό που είναι πάρει καλά, λάθο. Εδώ δεν ήρθαν όμως ομάδα. Και 56-42 τώρα το Παπουτσί. Οι σπάσμαν έχουν ρίξει τις μηχανές. Όχι όμως ότι έχουν απειληθεί. Αντωνίου για το 56-43. Fade away, όπως είπε και ο Χρήστος, ο Βαράκης, αλλά έπαιχαν airball. Ο Κορόγιανς ψηλά δεν μπορεί να το χωλώ. Φαίνεται 7 από τον Κορόγιανη. Με αυτούς που παίζουνε. Χρήστος για τρεις, όχι. Καπουτσής, ωραία ενέργεια μέχρι μέσα. 54-54. Καλά σε φάουλ τώρα. Πάλι από τον Παπουτσί. Λέει, εδώ πόσο είναι. Και πολύ μέσα. Μέσα 5-8-36. Μα μάλιστα τάξει το τελευταίο δευτερόλεπτο, αστοχή. Λήξη της τρίτης περίοδου, 58-36 και λίγο βάζει. Λοιπόν, στην τελευταία περίοδος έχει ξεκινήσει όπως βλέπετε. Έχει μπει ήδη ένα καλά στο καλύμαχο, 58-37 και ο Χρήστος έχασε. Τι έγινε, πόδι, πόδι, πόδι. Ακόμα στην πόλη για το 58-38. Μάμαλης μέσα 58-39. Μετά από πάρα πολλή ώρα. Κάτω από τους 20 διαφορά. Πανόπουλος στον μπλοκ από τον Χρήστο. Έξυπνο τάκι. Το γεννάνε από τα 10 και παίρνει τάκι. Ωραία. Γκολ φάουλ τώρα από τον Κώστα. Αστόχησε την βολή. Κοκορόγιανη τον μπάουντ. Για τρεις, όχι. Είδα πως γαλήνες το προσωπάκι του.
Τα έχει συνδεδεμένα όλα. Μας είχε βρει στον έρωτα. Έλλη και τα λεπτά. Και ακατάλληλα βίντεο για αν το άνοιγαν τέλος. Παράκης 59-30-60-39. Άμα δω, θα δω το βίντεο σε αυτό το μάτσο. Πρέπει να έχουν καθόν την iPhone 6. Ευτυχώς είναι αυτό το μάτς. Κώστας, ωραίο δεύτερο αλεούπ στο παιχνίδι Κοκορό για να σπάσα. Βαράκι. Παίρνει και τον πάνω τώρα Βαράκης. Τι και σύρει από εκεί. Κάνε πήγη. Με παίρνει. Αυτό θέλει ο λαός ρε φίλε. Τι να κάνει. Βαράκης δεν μπορεί. Σπανόπουλος τον πάνω. Τώρα ό,τι και να μου πεις ο Μάμαλς με ωραία ενέργεια κάνει το 61-40 και χωρώ Γιάννης, ναι, πανηγύριζο. Αυτά μάλλον αυτή την κάλτσα. Ο Χρήστος είναι ένα βαλίστικο πράγμα ότι βάζει καλά την κάλτσα. Κατσαρό. Κατσακόρας μπορεί να το 63-41. Για 2-42 από το Μάμα, αλλά δεύτερο καλάθι για τους καλή μάθους, αλλά ο Κώστας. 4 μαζικά ημών. Χρήστος για 3, όχι, Κοκορόγιαν στο 1 χέρι στο follow ούτε. Κώστα, για το 65-42. Δεν πήγε αρχηγάτα στις ομάδες. Σπανόπουλος το πήρε το φυσικό rebound, έβαλε το καλαθάκι του, ο Χρήστος θα έχει σπάσει από την περιφέρεια σήμερα. Βαράκι φορεμερή προσπίση, αστόχησε όμως, ο ίδιος το rebound. Και πάλι άστοχος. Μάμαλης, Σπανόπουλος και Αντωνίου. Μάμαλης για 3, δε. 65-45. Βαράκι, απαντημένο το φορεμερή rebound. Λάθος από το Μάμα. Ο Κώστας έκανε το βλέψιμο. Παράκι, θα πάρει τον Κώστα. Από εκεί που δεν τον είδατε, αυτός. Το κοδό για να διατρήσει έμβολη. Άστοχα τα τελευταία σωστή για τις δύο ομάδες. Φάουλ τώρα, καλάθι και φάουλ για το Σπανόπουλο. Ο Μάρκας
μου θυμίζει τα νέα του. Όταν ήταν μικρός. Να σου πω. Δεν ξέρω αν είναι τόσο δύσκολο. Δεν ξέρω. Ξύλο. Πανόπουλος αστοχή στη βολή. 4,5 για τη λήξη. Έβαλε ένα οπίσο. Λάμπουρας, δεν μπορεί. Έχουν μείνει. Κώστας, πατώντας τη γραμμή, 69-46. Σαμαρά. Ναι, ναι, Σαμαρά στο κάτω. Ποιος παίξε ο Τζέα, τι έχει βαρά να παίζουν καλά πόντες. Καλό μόνο. Ναι, αυτό είπα. 20. 69-47, ε. Μόνο. Κοίτα, εσένα ψεχάμε. Ναι, δεν ξέρεις. Γενικά, εμένα δεν με γαστάει. Αντωνίου, 69-48. Ξέρω. Έλα ρε, τι κάνεις πόση ώρα. Γι' αυτό έχει μια περιοδοποίηση. Γιατί και υποστηρίζω ότι είσαι τσικόλογο άλλος. Εγώ τα ξέρω. Κώστα, σας το χει. Μάμα λες. Πάμε! Σπανόπουλος δεν μπορεί. Η μπάλα είναι για... Για τους μαύρους. Για τους μαύρους. Όπα είναι και αρνό εδώ. Τον βλέπεις τον αγώνα. Τι μιλάω. Κοκορό Γιάννης, ναι. 71-48. Μία σημαίνα στο τελευταίο δίνω. Ω, ναι, έχουμε πάλι ένα. Έχει αράξει και βλέπει για τον επόμενο αγώνα. Ε, Πέτρο. Έχει αράξει και βλέπει για τον επόμενο αγώνα. Ναι, Μάικ. Θα πούμε στο Ζορμπάλ δεν έχει άλλο ένα αγώνα, 12 με 2. Τι έκανε? Κάτι το έκανε ο διευθύνσης μου. Πίθος θα μάτσε. Ναι. Μάτσε, μάτσε. Αυτά δεν τα κάνεις με πίλτσι. Μάμα λύσε, με πίλτσι, με πίλτσι, δεν θα κάνεις με πίλτσι. Θες όντως να σου βλέπουν το κινητό. Βαράχης, αστοχή. Τι ξύλο έχει δίπλα ρε παιδιά. Για τρεις. Μάμα λύς, 71-51. Το κυλί διαφορά σου 20. Βαράχης δεν μπορεί. Μάμα λύς, τον πάω. Τα δύο και μία βολή. Για το Σπανόπουλο. Το 51-52, αλλαγή. Ένα λεπτό μένει. Σταματάει στάδια στο κει. Μάμα λύς. Άμα λες φοβερό τρίποντο, το 71-55. Ο
92-55, φοβερός Κώστας. Κάτσε λίγο. Κοίτα πως έχει γίνει. Σε για τρεις είναι άστοχος. Ο Ρούσος και λήξει το αγώνα. 92-55 κάθε φορά θα πάρουν την νίκη. Θα συνεχίσουμε με νίκες. Καλό βράδυ.